καλησπέρα σας καταρχήν, καλό καλοκαίρι. Όπως έχουμε πει και από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει στη διοίκηση της Ένωσης, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, είχαμε υποσχεθεί στις ομάδες ότι θα μαζευόμαστε για να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και να σχεδιάσουμε την καινούργια. Έτσι λοιπόν και φέτος ξεκινήσαμε κατά καλό καιρό με καύσωνα έξω και ευχαριστώ πάρα πολύ τις ομάδες του βορείου κομματιού του νομού που ήρθαν περίπου 15-16 ομάδες ήταν εδώ για να ακούσουν τις θέσεις μας και να ακούσουμε τις δικές τους. Κάναμε λοιπόν τον προγραμματισμό τους, ανακοινώσαμε τις ημερομηνίες που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τις ημερομηνίες του κυπέλου, του Super Cup, τα βασικά αυτά που θέλουν να ακούσουν ώστε να προγραμματίσουν και αυτοί τη χρονιά τους. Τους έχουμε ενημερώσει. Καταρχήν το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεμβρίου. Το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας θα ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα στις 6 του μηνός. Εδώ να σημειώσω ότι έγινε μια συζήτηση και μια ενημέρωση με τα σωματεία του Βορείου Εύρου. Αύριο θα έχουμε μια συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη με τα σωματεία του Νότιου Εύρου. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό θέλω να πω ότι οι ημερομηνίες που λέμε τώρα, ναι, μεν είναι κοντά σε αυτό που έχουμε συζητήσει σαν διοικητικό συμβούλιο και το έχουμε θέσει στις ομάδες, αλλά ενδεχομένως να υπάρξει κάποια αλλαγή μετά την κουβέντα που θα κάνουμε και με τις ομάδες αύριο. Έτσι λοιπόν, το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας του προγραμματίζουμε να ξεκινήσει 6-7 σε Οκτωβρίου. Το κύπελο θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, 7-8 του μηνός. Θα γίνει κανονικά πάλι με ομίλους για 3 εβδομάδες, 4 μέχρι το τέλος του μήνα. Θα διεξαχθεί το Super Cup, όπως είπαμε και πέρσι που το διοργανώσαμε για πρώτη χρονιά, έτσι και φέτος θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Θα συμμετέχουν ο πρωταλλητής και ο κυπελούχος που είναι ο Ρέσης Ορεστιάδος και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου, το γνωρίζετε καλά, μετά από μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει ο υπεύθυνος του ΑΟ Θράκης, ο κ. Μελκούρης, και με μια μικρή δική μας βοήθεια θα συνδιοργανώσουμε, για να πω καλύτερα, το τρίτο βαλκανικό τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών και θα συμμετέχουν 5-6 ομάδες από 5 χώρες. Θα το διοργανώσουμε στα τέλη Αυγούστου, 30-31, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες και αν δεν αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να διοργανώνεται στο νομό μας ένα βαλκανικό πρωτάθλημα. Εμείς, επειδή θέλουμε να είμαστε δίπλα και κοντά στις εξελίξεις, γι' αυτό και βοηθάμε όσο μπορούμε ένα από τα σωματεία μας στο να διοργανώσει κάτι τόσο όμορφο και ωραίο. Θα είμαστε δίπλα με την ευκαιρία των 50 χρόνων, όπως γνωρίζετε, των γενεθλίων για τα 50 χρόνια που έχει η Ένωση, θα διοργανωθεί αυτό το βαλκανικό τουρνουά. Επίσης, τις επόμενες μέρες επίσημα θα μας ανακοινωθεί και αυτό το πρόγραμμα του Μπάλα Παντού, το Grassroads, που γίνεται και το έχουμε πάρει εδώ στον Εύρο. Θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο 21-22. Είναι ένα πρόγραμμα που υπάρχει ένα αυτοκινούμενο γήπεδο της ΕΠΟ, το μεταφέρει σε κάποιες πόλεις για να παίξουν ποδόσφαιρο τα παιδιά, οι νέοι, ακαδημίες κτλ. Εμείς πριν τις εκλογές, αλλά και ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, ήμασταν αποφασισμένοι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να τρέξουμε και να δουλέψουμε και ήμασταν σίγουροι ότι θα πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμέναμε ότι από την πρώτη χρονιά θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους που είχαμε, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Σε αυτό βέβαια βοήθησε πάρα πολύ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί αφιερώσαν πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια, τη μεγαλύτερη βοήθεια την είχαμε από τις ίδιες ομάδες, από τα ίδια σωματεία, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς απλώς προσπαθήσαμε να βάλουμε σε μία σειρά κάποια πράγματα. Να διοργανώσουμε κάποια καινούργια πρωταθλήματα, όπως τα πρωταθλήματα K16, K14, K12, και να φτιάξουμε τις μιχτές μας, να τις οργανώσουμε κάπως καλύτερα. Όχι ότι δεν υπήρχαν. Τέλος πάντων, όλοι οι στόχοι που βάλαμε τους πετύχαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Βέβαια, αυτό που ακούγεται και λέγεται, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Θα κάνουμε αρκετά πραγματάκια τα οποία θα τα ανακοινώνουμε σιγά σιγά στις ομάδες. Θα τα συζητάμε μαζί τους, όπως και σήμερα μας είπαν 2-3 πραγματάκια τα σωματεία που θέλουν να δούνε. Εμείς λοιπόν από αύριο θα αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα που μας βάλουν για να
προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε και αυτά που μας ζητήσαν. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχόμαστε να έχετε δύναμη να τρέξετε το πρωτάθλημα το νέο χωρίς προβλήματα. Φυσικά είμαστε σε μια περιοχή που ο καιρός πάντα είναι ο απρόβλεπτος παράγοντας, και αν θυμηθούμε και την προηγούμενη χρονιά είχατε ελάχιστες διακοπές. Απλά να συμπληρώσουμε και κάτι, ότι όπως το είπατε και πιο μπροστά, θα έχετε πολύ μικρό διάστημα διακοπής φέτος, στη νέα χρονιά. Αυτός ήταν στόχος μας, γιατί δεν θέλαμε κάποιες άλλες χρονιές. Γνωρίζετε τα πρωταθλήματα τελειώναν τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου και αρχίζαν τον Οκτώβριο. Μιλάμε ότι οι ποδοσφαιριστές μένανε 4-5-6 μήνες χωρίς να κάνουν κάτι. Αυτό ήταν ποδοσφαιρικό έγκλημα. Όχι, δεν το διαπιστώσαμε μόνο εμείς. Μας το λέγανε οι ειδικοί, οι προπονητές, οι γυμναστές. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα που θέλαμε να διορθώσουμε. Να τελειώνει το πρωτάθλημα λίγο αργότερα και να αρχίζει νωρίτερα. Να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 2-2,5 μηνών που θα κάθονται και από εκεί και πέρα να ξανασυνεχίζουν. Σε αυτό που είπατε, εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και το site που εκπροσωπείτε, γιατί είστε πάντα κοντά μας, ενημερώνετε όλα τα σωματεία και το κομμάτι που αφορά εμάς στο ποδόσφαιρο πολύ έγκαιρα και έγκυρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε τόσο κοντά σε όλα τα σωματεία. Αυτό όμως που θέλω να πω, για να γνωρίζει ο φύλαδος κόσμος της περιοχής μας, είναι ότι όλα αυτά που καταφέραμε και όλα αυτά που παλεύουμε να φτιάξουμε στο ποδόσφαιρο του νομού μας, τα παλεύουμε όλους συνεργάτες μου, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Να ξέρετε ότι και οι 10 που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με αυτό το κομμάτι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά που, όπως σήμερα παραβρεθήκατε εδώ, είστε πάντα κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις μας.